Τα παλιοφιλαράκια μου. Σήμερα μαζεύτηκε παλιοπαρέα. Η παμπάλεη που λέμε. Μόνο ένας λείπει, ο Γεροπουντάρας. Πού είναι? Ο Βοντάρ. Να έρθει και ο άλλο. Πού είναι? Παλιό γερό. Τι είναι αυτές οι παλιοπαρέα, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτοί οι χαρακτηρισμοί? Δεν είμαστε παλιοπαρέα. Να μην προσβάλλει σε μένα στον κάψονα. Άντε, φύγε από εδώ. Στον κάψονα δεν θέλω. Εγώ στον κάψονα βλέπει όμω τη βάζω. Τα μακριά μου τα υπέροχα. Γιατί πραγματικά έτσι νιώθω καλά. Θέλω να αισθάνομαι ότι. Ας πούμε, ότι μετά από εδώ, δεν είμαστε εδώ, είμαστε κάπου εμείς ωραία μαζεμένα, τα παλιοφιλαράκια. Έτσι. Τα λέμε, περνάμε ωραία, λέμε που θα πάει ο καθένας στις διακοπές το καλοκαίρι του και συγχρόνως μετά ετοιμαζόμαστε να πάμε και για ένα ουζάκι, ας πούμε. Οπότε εγώ έχω ντυθεί καταλήλως. Με περιβολή, παραλίας, λιμανιών και τα λοιπά. Είσαι λιμενισμένη. Ναι. Είναι ωραία να μην είσαι μια γκέι. Πού είναι εδώ ο Γεροπουντάρας? Μια και είμαστε όλοι η παλιοπαρέα. Ο Γεροπουντάρα μας το ζητήσα στο Λούβρο για έκθεμα. Αλλά θα το φέρω τώρα. Είναι ο πιο παλιός από την παλιοπαρέα. Από την αρχαϊκή περίοδο. Να περάσεις παρακαλώ το έκθεμα. Χριστέ μου. Καλά είμαστε στο παραπέντε να κλείσουμε. Φοβερό. Φτάσαμε στο παραπέντε. Αυτό το πράγμα που επί τόσα χρόνια εμείς οι πιο παλιοί αλλά και οι πιο καινούργοι. Επί τόσα χρόνια, σε λίγο θα λέμε επί τρεις δεκαετίες. Καλά και εσύ, κόψε κάτι. Μα συγγνώμη. Εγώ αγάπη τόσο πλησιάζω, τι να λέμε τώρα. Μην τα λέμε έτσι. Σε αυτό το πρόγραμμα 22-23 χρόνια κάτσε να τα ξαναμετρήσω. Βάλε και την τετραετία μου στο Μέγκα, κάθε μέρα δεν ήμουν και εκεί. Άρα εγώ σε 2-3 χρόνια κλείνω. Τρεις δεκαετίες τηλεόραση. Καθημερινή προβολή. Τώρα μην βλέπει που δεν το νιώθω, αισθάνομαι κοριτσάκι, αερικό. Άλλο αυτό. Οι δεκαετίες γράφουνε. Πώς το κάνουμε τώρα. Τι είμαστε το ΙΚΑΜΠΑ, σαν να μιλάς για τα ένσημά σου είναι εδώ. Ναι, ποια 22 ποια χρόνια, συν 4. Σύνταξη. Σωστό και αυτό. Είναι θα πάρεις ποτέ σύνταξη, καλά σου πάρει. Πάρ' το έτσι για τις διακοπές σου να έχεις χαρές. Για τη σελίδα που ξανύχτηκες. Δεν είπα τίποτα άλλα. Ο παλιό, ο γερό, η σύνταξη που δεν θα έρθει. Δεν είμαστε μια παλιοπαρέα. Τι είμαστε, μωρέ. Τι είμαστε. Είμαστε μια καλή παρέα. Εσύ είμαστε ενοχλήλικα. Εμένα να με ενοχλεί. Αλλά είμαστε μια ωραία παλιοπαρέα. Παλιοπαρέα, δεν είμαστε νεοπαρέα. Τι είμαστε παλιοθόδωρα τώρα, γνωριζόμαστε. Τι ωραία, θυμάμαι. Ότι στα τόσα χρόνια. Την υπολογία το χάσα. Λες ότι στα τόσα χρόνια όταν φτάνει στο παραπέντε. Ναι, ρε παιδί μου, λέω. Πραγματικά συντονίζομαι όπως όταν ήμουν παιδί που έλεγα δεν θα φτάσει το τέλος του σχολείου. Μα τι θα γίνει, Πάσχα, πόσες μέρες, πόσες εβδομάδες, πόσα αυτά. Και μόλις έφταναν οι τελευταίες μέρες που αυτό περίμενα τόσους μήνες. Όχι μόνο εγώ και όλοι μας οι συμμαθητές. Άρχισε να πιάνει ένα ψηλό σφίξιμο. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, ήταν ωραία περάσαμε. Όχι, ναι, εμένα με έπιανε ένα φτερούγισμα. Ένα να ξανοιχτώ. Να ανοίξει η σεζόν επιτέλους από το στενό που είχε. Έφευγε το στενό, πώς ρε παιδί μου, και άνοιγες και έλεγες ωραία το καλοκαίρι. Στενό, θα δούμε, πώς το νο είναι με όμικρον ή με ωμέγα. Με ωμέγα είναι. Το νο. Το νο. Νο. Γιατί δεν το γράψω πουθενά. Καλά λέει όμως. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι άγιες μέρες οι διακοπές, αλλά πρέπει να εκτιμάμε και τις μέρες τις υπόλοιπες του χρόνου. Αλλιώς τι γίνεται τώρα, 9 μήνες. Α, έρθει το τέλος, θα τις εκτιμήσουμε τις διακοπές, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδί μου, έχω τώρα πράγματα να θυμόμαστε. Εσένα στηρίζω, αγόρι μου. Εμένα το παλικάρι. Έτσι, ανασκοπικά να θυμάμαι τις χρονιές που φεύγουν. Αγοράκι μου. Αγοράκι μου. Κορίτσι. Το τέλος θα το δεις. Κοριτσάκι σαν και εμένα, θα το δεις. Πάρε και μια τσαμίου έτσι για τις διακοπές επίσης. Έφερες καμία ταινία να πούμε στον κόσμο τι θα δουν το καλοκαίρι που δεν θα είμαστε εδώ? Γιατί τρεις μήνες θα είμαστε απουσία. Έφερα και μια ωραία κομμωδία. Τι θα ξέρει, τι θα πάει να δει. Έφερες και κομμωδία. Μπορώ να σου πω. Έφερα και μια ωραία κομμωδία που παίζει σήμερα. Έφερα και ταινίες του καλοκαιριού. Μπράβο, που δεν θα είμαστε. Θα τη δούμε την ταινία βεβαίως που είναι για αυτήν την εβδομάδα. Ωραία κομμωδία. Θέλω να δώσουμε, ρε παιδί μου, και λίγο και να πούμε και για εμάς ακόμα. Εκεί που θα είμαστε, στα θερινά τα σινεμά. Θα βγει καμιά ωραία ταινία να πάμε να δούμε ή καμιά από αυτές που χάσαμε το χειμώνα. Εγώ. Το ξέρω, ποιο άλλο, αγάπη μου. Υπάρχει άλλο. Υπάρχει άλλος! Ξέρεις που, το έκθεμα. Πού είναι μωρέ αυτός? Πας και μας τον έκλαψαν. Πού πήγε, πού είναι, πού κυκλοφορεί? Περζήκατε. Έχετε κλειδώσει σε κανένα δωμάτιο, σε κανένα υπόγειο, σε κανένα κελάρι, μήπως στην αποθήκη που βάζουμε όλα τα πράγματα που μας στέλνουν εδώ καθημερινά. Στην τουαλέτα, τον έχουν κλειδώσει. Σε ζητώ στα σινεμά. Εδώ είναι. Πού τον έχω. Να τον έχω πει, τον ντρέπεται. Ντρέπεται. Γρηγόρη. Ποιο ντρέπεται. Τον είδαμε. Τι ώρα τον είχαν οι ντροπέ. Εμφανίστηκε λίγο και έφυγε. Πού τον. Δεν θα τέριαζε η μπλούζα με το παντελόνι και θα έχει κάνει φασαρία σα. Μη μου λε τέτοια. Από τότε που γίνει σχεδιαστή έχει γίνει πολύ δύσκολο πια με τα ρούχα. Σχεδιαστή τη κρουαζιέρα που πάει να ανέβει πάνω στα μπάρια. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Ποια μπάρια. Εχθές δεν μας έλεγε. Να τους! Τι έλεγε! Μαζεύτηκε όλη η παλιοπαρέα και δεν είναι μέσα και ο τελευταίος που κλείνει την πόρτα. Όχι, πάλι. Τους έλεγα, Σάρι Union. Αυτό. Όλοι εδώ. Και λέω, πώς.
μείναμε όλοι οι παλιοί ο Ζουρντουί. Πραγματικά, έλα, έλα να μοιραστούμε. Παιδιά, όχι, επειδή να μοιραστούμε και δεν έχουμε καρέκλες. Να, θα φέρω από εδώ. Να, να τη φέρνει ο Γιώργο. Έχω, Γιώργο. Σιγά, άστε να φύγει, θα χρειαστεί. Να, είναι και το τελευταίο φαγωπότη σήμερα, οπότε θα χρειαστεί να μαζευτούμε και από εκεί. Δεν πειράζει. Από τότε που είναι σχεδιαστής, έχεις γίνει πολύ ιδιότροπος με τα ρούχα. Άντε πάλι σχεδιαστής. Δεν είμαι σχεδιαστής. Πώς δεν είσαι. Είσαι λίγο. Είσαι. Όλα πείτε ρε παιδιά, δεν είναι. Μας έδωσες πώς. Ναι, έχω κάποιες ιδέες εγώ και σύζυγός μου. Όχι ότι είμαι σχεδιαστής ακόμα. Εγώ και σύζυγός μου. Πες την αλήθεια τώρα. Μαζί. Μην κρύβεσαι πίσω από τα φουστάνια των άλλων. Πες μας για τις δικές σου ικανότητες. Πες μας για τις δικές σου ικανότητες. Τολμάω να πω κάτι άλλο αφεντικό, με πλακώσεις. Είσαι ταπεινόφρο πάντως, γιατί να πούμε ότι μας πρίκεις όλους. Ακόμα και εμένα που δεν έχω αγοράκι, που είσαι για αγόρι, μπαμπά και αγόρι, και εμείς είμαστε μπαμπάς και κορίτσι, μας πρίκησε. Και μας ένωσε το κομμάτι μας. Πολύ ωραίο μαγιό, ωραιότατο. Τι λες τώρα, σε μένα που δεν έχω παιδί, το βάλα στο σκύλο. Όχι, και σε μένα αυτοί οι μεγάλες που μπαίνουν και πάνω στην ξαπλώστρα, πραγματικά που έχω φτιάξει μεγάλες ξαπλώστρες για το. Για τη βεράντα μας, για όλους μας. Γιατί σαν κρεβάτι. Ναι, δηλαδή, δεν έχουμε κανένα ύπνο κάτω από το δέντρο. Μπράβο. Πραγματικά έτσι, είναι μπράβο. Τόσο μεγάλη που ξαπλώστε είναι κρεβάτι. Ξύλινο μεγάλο, πολύ λίγο. Ήρθε και κούπωσε καταπληκτικά. Ευχαριστήθηκα πετσέτα. Είναι έξτρα μεγάλη. Τσουρούτι και σπετσέτα. Δεν ξέρω τώρα, βγάζετε και άλλο είδος. Γιατί το δικό μου είναι το κουμποτό. Κατάλαβε. Και την κανονική που είναι μπλε και λέει για το μεγάλο κολλητό και το μικρό κολλητό. Είναι ίδιο μέγεθος. Γιατί είναι πολύ μεγάλη πετσέτα. Είναι τεράστιες, είναι μεγάλες πετσέτες. Έτσι είναι κρεβάτια. Ο άνθρωπος δεν είναι τώρα. Δώσε ύφασμα! Κόψτε, κατεβάστε το όπια. Δεν θέλω μικρούτσικα πράγματα. Ρώτησε πριν την τιμή στη χοντρική και του είπανε το ίδιο θα σου βγει. Και λέει, κάντε το διπλό. Εγώ νομίζω ότι φύλαγε τόσο καιρό, ήταν φιδωλός και έτσι σφιχτός για να τα δώσει όλα τώρα στο καλλιτεχνικό εδώ, στο στερέωμα. Στο στερέωμα, στη μόδα. 40 χρόνια βασίλεια χαράς. Αγάπες, ωραία μαζευτήκαμε και πολλά θα πούμε. Να πούμε λίγο και τα δικά μας. Ας πάει όπως πάει το κέφι μας σήμερα, άσχετα τα θέματα που έχουμε, εκτός από αυτά που δεν γίνεται να αλλάξουμε τίποτα, όπου μας πάει το κέφι μας. Τώρα με πάει σε διαφήμιση, ας πούμε. Μετά θέλω να πάω θάλασσα. Θα βγω στη θάλασσα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει! Είναι η προτελευταία μου μέρα!